Θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το συνδυασμό των φαξ που έχουν έλθει στο κόμμα, αλλά και από τη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαβιβάσεων από τους προέδρους των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμήματων. Λοιπόν, έχουμε επιχειλίων 62 εκλογικών τμήματων από τα 1251 που ήταν σύνολο. Έχουν λάβει Βαγγέλης Μεϊμαράκης 39,51%, Κυριάκος Μητσοτάκης 28,27%, Απόστολος Τζιτζικώστας 21,15% και Άδωνης Γεωργιάδης 11,07%. Από τα εκλογικά τμήματα που λείπουν και θα πάρουμε τις τελειομοιοποιητήρες, τα φάξ δηλαδή, τα περισσότερα είναι από το λεκανοπέδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα τι ώρα το υπολογίσουμε να έχουμε το 100%. Δεν έχουμε. Αύριο, παιδιά, όπως ξέρετε, θα υπογράψουμε το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας που είναι το επίσημο αποτέλεσμα και το έγγραφο. Αυτό είναι περίπου στο 85%. Είναι στο 85%. Είναι στο 85%. Δεν καθυστέρησε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και σε εθνικές εκλογές τα τελικά αποτελέσματα θα παίρνουμε μετά από 2-3 μέρες. Ναι, σκεφτείτε κάτι όμως. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ και μια ευχαριστία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προς όλο τον κόσμο εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τις 400.000 που προσήλθαν, να ευχαριστήσω και τους εθελοντές, οι οποίοι απετέλεσαν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Διότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ήταν όλοι εθελοντές. Με τον ίδιο τρόπο θα πάμε και στις εκλογές για τις 10 Ιανουαρίου. Αλλά τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά. Διότι όπως ξέρετε θα πάμε με βεβαιωμένες καταστάσεις των ψηφισάντων αυτή την Κυριακή. Το 100% πότε θα το έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Πότε υπολογίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.